Ξεπέρασε τις προσδοκίες που είχαν τεθεί ο αριθμός των ατόμων που από νωρίς το πρωί σήμερα έσπευσε σε Τυμπάκη και Αγία Γαλήνη να κάνει το εμβόλιο, στο πλαίσιο εφαρμογής για πρώτη μέρα και για πρώτη φορά στην Ελλάδα των κινητών κλιμακίων που εμβολάζουν τους πολίτες στις περιοχές τους. Έρχονται αυτή την ώρα επιπλέον φιαλίδια. Φέρνουμε λοιπόν παραπάνω δόσεις, γιατί έχει έρθει αρκετός κόσμος που θέλει να εμβολιαστεί. Και εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο είπαμε εξ αρχής. Θα είμαστε εδώ για να εμβολιάσουμε και να καλύψουμε τις ανάγκες. Άρα λοιπόν, ενώ έχουν εμβολιαστεί οι συμπολίτες μας που είχαν δηλώσει επιθυμία εμβολιασμού, εμείς θα καλύψουμε και εκείνους που ήρθαν τώρα. Μεγαλύτερης αλλά και μικρότερης ηλικίας άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, εξηγώντας ότι η μετακίνηση δεν είναι πάντα εύκολη για τους πολίτες που τα εμβολιαστικά κέντρα είναι μακριά από τις περιοχές που ζουν. Οπότε η δυνατότητα που δίδεται από σήμερα θα αποτελέσει μια ευκαιρία για να μπορέσουν να κάνουν το εμβόλιο. Ναι, βοηθάει παιδιά και πρέπει να το κάνουμε όλοι, γιατί είναι απαραίτητο. Εδώ έτσι που γίνεται live, βλέπει ο ένας τον άλλο και αυτοί που είχαν κάποιες αντιρρήσεις τέλος πάντων μπορεί να βοηθήσει να το κάνουν. Έχουν έρθει όλοι και να εμβολιαστούν. Θα νιώθετε πιο ασφαλείς την επόμενη μέρα αν εμβολιαστεί περισσότερος κόσμος? Σίγουρα. Δεν είναι τρέξιμο για μας να πάμε μοίρες, να πάμε εδώ. Εδώ πέρα είναι πολύ καλά, η ευκολία είναι. Από την πρώτη κιόλας ημέρα των κινητών κλιμακίων έγιναν και κάποιοι κατοίκων εμβολιασμοί κατά της COVID-19. Γιατροί του κλιμακίου που ενημερώθηκαν ότι κάποιοι ηλικιωμένοι από τη Γρηγοριά αδυνατούν να βρεθούν στην πλατεία του Τυμπακίου, έσπευσαν να τους εμβολιάσουν. Ο κόσμος θέλει δίπλα το γιατρό, τον νοσηλευτή και όλες τις δομές. Αυτό είναι τελικά το κλειδί. Δεν θέλει αστέρες τηλεοπτικούς, δεν θέλει ηγεμόνες, δεν θέλει να του κουνάει το δάχτυλο. Θέλει μία απλή γλώσσα, αυτή τη γλώσσα που του μιλάγαμε όλα αυτά τα χρόνια και ήταν δίπλα μας. Έτσι νομίζω ότι θα κερδίσουμε το στοίχημα των εμβολιασμών. Αρκετά που δεν είχαν πιστεί και αρκετούς που περίμεναν να προχωρήσει λίγο η διαδικασία ώστε να πάρουν την απόφαση. Πρέπει να το κάνουμε όλοι το εμβόλιο, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Με δεδομένη την ανταπόκριση του πληθυσμού, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ιγουμενίδης, με ανακοίνωσή του απίφθινε ερώτημα προς την κυβέρνηση γιατί δεν είχε νωρίτερα κινήσει αυτή τη διαδικασία. Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και αφού πλέον έχουμε μπει στον Ιούλιο, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας θυμήθηκαν ότι από το πρόγραμμα εμβολιασμού έχουν αποκλειστεί μία σειρά από περιοχές της χώρας. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να βαφτίζει περιοχές ως απομακρυσμένες, ας φροντίσει οι οργανωμένοι μηχανισμοί του κράτους, αθόρυβα και χωρίς γιορτές, να φτάσουν έγκαιρα στα σπίτια όσων ανθρώπων ακόμη δεν έχουν εμβολιαστεί και να στηρίξει μια οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που αφορά το μέλλον της δημόσιας υγείας και που έχει ανάγκη ο τόπος. Σημαντική υποστήριξη στη διαδικασία του εμβολιασμού παρέχει και η Εκκλησία Κρήτης, προτρέποντας τους πιστούς να εμβολιαστούν. Λέω σε όλους, ερωτήστε τον οικογενειακό σας γιατρό και μην ακούτε τα διάφορα που λέγονται δεξιά και αριστερά. Έχουμε άλλο τρόπο εκτός από το εμβόλιο? Τις επόμενες ημέρες, ενεργά στους κατοίκων εμβολιασμούς, θα μπουν και ιδιώτες γιατροί που θα μπορούν να εμβολιάζουν άτομα για τα οποία η μετακίνηση είναι δύσκολη έως ανέφικτη διαδικασία. Οι ιδιώτες γιατροί θα μπουν, επιτρέψτε με την έκφραση, στο παιχνίδι σε λίγες μέρες όταν θα τους δοθεί η σύμβαση για να μπορούν να κάνουν, να συμβληθούν και να το αναλάβουν στα ιατρία τους. Φυσικά και η συμμετοχή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική και φαίνεται από τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ μαζί μας. Συνολικά αυτή την εβδομάδα κινητά κλιμάκια θα βρεθούν σε 15 σημεία του νησιού, ενώ σταδιακή αύξηση θα γίνει από την επόμενη εβδομάδα μέχρι κινητές μονάδες να καταφέρουν να βρεθούν από το ένα άκρο έως το άλλο του νησιού.